Καλώς τους. Καλώς ήρθατε. Η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας» αυτή την ώρα μαζί σας. Ευχαριστούμε που συντονίζεστε. Εμείς πρωί-πρωί με τη Δροσούλα, όπως κάθε πρωί, θυμάστε, 8 με 10 ραδιόφωνο «Εμείς και ο κόσμος μας». 97,2 στο πρώτο πρόγραμμα, 2 ώρες. Και τώρα άλλη μια ώρα τηλεόραση. Μας τιμάει η παρουσία σας. Το νησί μας όλο χαιρετάμε. Όλους εσάς μας βλέπετε δορυφορικά σε όλο τον κόσμο. Και ελάτε να περάσουμε μαζί το υπόλοιπο της ώρας. Έφυγε χθες ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, τραγουδιστής, ηθοποιός, showman από τους λίγους, θα έλεγα. Ο Γιάννης Φλωρινιώτης, κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας» είχε τη χαρά και την τιμή να καταγράψει την τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη στην Κυπριακή τηλεόραση και ίσως και στον ελλαδικό χώρο. Ένα απόσπασμα ακολουθεί εις μνήμην Γιάννη Φλωρινιώτη. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο με μεγάλες επιτυχίες, με μια απίστευτη ενέργεια επί σκηνής, σημαντικές συνεργασίες, χρυσούς και πλατινένιους δίσκους, τραγούδια αγαπημένα. Να ερμηνεύει με μια αγάπη μοναδική και μια φωνή μοναδική. Κυρίες και κύριοι, εμείς και εσείς, εσείς και εμείς, εμείς και ο κόσμος μας, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Φλωρινιώτη. Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει. Πειράζει. Πειράζει που είσαι και πολύ πεντέτα, πειράζει. Πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Και μας αρέσεις και σε θέλουμε και σ' αγαπάμε και υποφέρουμε. Μας τη δίνεις και παθαίνουμε κι όταν μας λείψεις αρρωσταίνουμε. Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει. Πειράζει. Πειράζει που είσαι και πολύ βεντέτα, πειράζει. Πάμε λοιπόν στην όμορφη Αθήνα και μέσω Skype και εκεί συναντάμε τον κύριο Φλωρινιώτη. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλησπέρα σε όλη την όμορφη Κύπρο που αγαπάω πολύ, τόσο και σε όλους που μας ακούνε. Μας τιμάτε ιδιαίτερα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Αγάπη, ειρήνη και ευτυχία. Να είστε πάντα καλά και ιδιαίτερες παρακαλώ ευχαριστίες δεχτείτε, αλλά και χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή χθες, κύριε Φλωρινιώτη. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ δεν προλάβω να σηκώνω το τηλέφωνο. Είναι η αγάπη όμως του κόσμου, ξέρετε. Ναι, ναι, αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα. Αυτά οι ευχές του κόσμου με κάνανε διαχρονικό. Ναι. Έτσι πιστεύω εγώ και είμαι ακόμα στην επικαιρότητα, ακόμα δουλεύω, ακόμα έχω ενέργεια. Και είναι αυτό που σας δίνει και δύναμη να συνεχίσετε, κύριε Φλωρινιώτη. Και αυτό είναι και ευλογία, δεν είναι. Ναι. Τραγουδάω 60 χρόνια. Ναι. Κατάφερα αυτά τα χρόνια να περάσω στην αντίπερα όχθη και να γίνω μια διαχρονική αξία και να είμαι και σχολή για πολλούς καλλιτέχνες και αυτοί που βγήκαν μετά από μένα και όχι μόνο, και παλαιότεροι. Σωστά. Αυτό σωστά. Είναι από μικρό παιδί εγώ αγαπούσα. Δηλαδή πάντα τραγουδούσα, χόρευα, θέατρο, γιατί εγώ μεγάλωσα σε τριορθωτροφία. Και εκεί με είχαν το στάρτορφο σε κάθε ένα που πήγαινε, με είχαν το στάρτορφο να τροπήγω. Έλα παπάτα, χαμογελαστός και έτσι. και το όνειρό μου ήταν να γίνω τραγουδιστής, ηθοποιός και χορευτής. Τελικά συνδύασα και τα τρία και έκανα ένα διαφορετικό Φλωρινιώτη. Τότε για εκείνη την εποχή παρουσίασα κάτι πολύ προχωρημένο για την εποχή μου. Δηλαδή έκανα πράγματα που ήταν πολύ μπροστά. Παρεξηγήθηκα λίγο τότε γιατί εκείνα τα χρόνια λίγο ζήτησαν ένα λαϊκό τραγούδι. Δίνεται κεντρικά να χορεύουν και έτσι. Αλλά έλα που μετά όλοι το κάνανε. Και έτσι χαίρομαι τώρα που πω ακόμα δίνονται σαν Φλωρινιώτης, χορεύουν σαν Φλωρινιώτης. Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο. Αυτή η διαχρονικότητα σημαίνει και πολύ σωστή δουλειά και προσεγμένη, κύριε Φλωρινιώτη. Η οποία και σας χαρακτηρίζει.
Πάντα ήμουνα τις λεπτομέρειες, σαν και ποτέ δεν πετύχαινα το τέλειο. Δεν ήμουν ευχαριστημένος ποτέ, αλλά προσπαθούσα πάντα να ό,τι κάνω να είναι τέλειο. Να μην έχει ψεγάδι καθόλου. Χαίρομαι. Το βίντεο που ακολουθεί είναι ένα βίντεο γνωριμίας για όλους τους φίλους τηλεθεατές και κάποιες λεπτομέρειες ίσως από την επίσημη ιστοσελίδα του κ. Φλωρινιώτη. Παρακαλώ, η καλή συνάδελφη στο κοντρόλ. Ένας ανήσυχος έφηβος διαλέγει το δρόμο του τραγουδιού για να συναντηθεί με τον κόσμο. Το όνομα του τόπου καταγωγής του γίνεται και το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο. Γιάννης Φλωρινιώτης. Η καλλιτεχνική του αναζήτηση τον οδηγεί έξω από τα ελληνικά σύνορα. Στο εξωτερικό καθιερώνεται ως showman. Η glamour, ενδυματολογική και σκηνική του παρουσία, πλαισιωμένη από τα δικά του μπαλέτα, γίνεται το σήμα κατά τεθέν του. Επιστρέφει στην Ελλάδα για να εισαγάγει μια νέα άποψη στη σκηνή. Γίνεται το σύμβολο του γκλαμ και είναι ο πρώτος σόουμαν που λανσάρει τα λαμπερά λαμέ και τα αστραφτερά στρας στις εμφανίσεις του. Εντυπωσιασμένος από τη φωνή του, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Κώστας Ψυχογιός του εμπιστεύεται τα τραγούδια του. Ο Γιάννης Φλωρινιώτης τα κάνει χρυσούς και πλατινένιους δίσκους. Όλη η Ελλάδα τραγουδά Γιάννη Φλωρινιώτη. Όλη η Ελλάδα θαμπώνεται από τις λαμπερές εμφανίσεις του. Και όλη η Ελλάδα του χαρίζει την καρδιά του. Το όνομα του τολμηρού και πρωτοπόρου σόουμαν φιγουράρει πρώτο στις μαρκίζες. Το κασέ του φτάνει στα ύψη και οι επιτυχίες του γίνονται σλόγγαν. Τα μαγαζιά όπου εμφανίζεται γεμίζουν ασφυκτικά. Ο ένας δίσκος διαδέχεται τον άλλον. Εξώφυλλα, συνεντεύξεις, τηλεοπτικά σόου, κινηματογράφος. Πρωταγωνιστεί στην ταινία «Ξανά προς τη δόξα τραβά», που κατακτά επένους και τιμητικές διακρίσεις στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ένα από τα βραβεία είναι για τη μουσική και τα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Η επιτυχία τον ακολουθεί στο θέατρο, όπου αποθεώνεται από το κοινό. Βρίσκεται πλέον στην κορυφή της showbiz. Αλλά δεν ξεχνά τη βαθιά αγάπη για τις ρίζες του. Έτσι αναδεικνύει το ποντιακό στοιχείο. Για πρώτη φορά, ποντιακός δίσκος γίνεται χρυσός. Ακολουθούν ποντιακά βίντεο κλιπ και ταινίες που γνωρίζουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, ο Γιάννης Φλωρινιώτης εξακολουθεί να είναι ένας χαρισματικός καλλιτέχνης με αμύωτη επιτυχία. Το 1979, ο διεθνούς φήμης συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης, ενθουσιασμένος από τη φωνή του, του αφιερώνει μια ραδιοφωνική εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα. Τον αποκαλεί αστροναύτη χωρίς επιστροφή και τον εκτοξεύει στα ύψη. Ο αστροναύτης απεδείχθη όχι αστροναύτης. Και έτσι δεν υπάρχει θέμα επιστροφής. Είναι άστρο και πρώην ναύτης οριστικά. Αγνοούσα ότι υπάρχει παντοδύναμος, πλασμένος με το υλικό ενός μεγάλου τραγουδιστή. Ασφαλώς ο Φλωρινιώτης ανήκει στην κατηγορία των τραγουδιστών που μεταμορφώνει το τραγούδι σε ένα φτεξούσιο εκφραστικό στοιχείο απόλυτα δικό του. Πλησιάζοντας, ανακαλύψαμε ένα μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή της γλάσσιος ενός Γκαρντέλ ή ενός Μουρουτζή. Η φωνή του αναδεικνύει το τραγούδι σε επίπεδα που ίσως δεν είχαν προβλεφθεί. Είναι μια πραγματικότητα που στάθηκε και σε εμάς έκπληξη. Ο Γιάννης Φλωρινιώτης τραγούδισε το ένα τραγούδι μετά το άλλο στην αλήθεια του. Με αυτή την ανεξήγητη δύναμη, ο τραγουδιστής σαφώς τραγουδάει με ήθος. Πόσοι τραγουδιστές, λαϊκοί και μη, μπορούν να ισχυριστούν κάτι παρόμοιο? Κύριε Φλωρινιώτη, λόγια τιμητικά και λόγια από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μία ξακουστή και μεγάλη πορεία και μας τιμάει και στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα και διεθνώς. Αυτό για μένα ήταν σφραγίδα στην καριέρα μου. Ναι. Γιατί ξέρεις, πάντα το βγαίνει κάποιος τραγουδιστής και έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, το πολύ κάθεται και λέμε δεν αξίζει, δεν έχει φωνή και έτσι. Βγήκε ο Χατζηδάκης και αποστόμησε όλους τους καλλιτέχνες και από τότε δεν μπορεί να μου πει και κανείς τίποτα. Συμμετέχετε, παρασύρετε και παρασύρεστε μέσα από τα τραγούδια σας και παρασύρετε και το κοινό που σας παρακολουθεί και επί σκηνής αλλά και μέσω των κινηματογραφικών ταινιών και των τηλεοπτικών σόου, που αυτό θα έλεγα δεν είναι εύκολο. Θέλει πολλή δουλειά αλλά και πολλή αγάπη για αυτό που κάνετε. Ναι. Βασικά
Έχω κάνει πάρα πολύ και κινηματογράφο και θέατρο. Ναι. Έχω γράψει πολλά τραγούδια, στίχους, μουσική, έχω γράψει σενάρια. Έχω κάνει δύο μεγάλες καριέρες, μία στο ελληνικό τραγούδι και μία στο ποντιακό. Μάλιστα. Όταν ήμουν ο πρώτος που έκανα ποντιακούς δίσκους, ο πρώτος που πήρα χρυσό ποντιακό δίσκο, ο πρώτος που άρχισα να κάνω ποντιακές ταινίες, στην ποντιακή διάλεκτο με τίτλους. Τώρα τα βλέπω και πώς αυτό και δεν καταλάβαινα τι έκανα. Ναι. Είδατε όμως τώρα. Είναι, νομίζω, συλλέγεται τους καρπούς όλης αυτής της σοδειάς. Ναι, όλα και την κούραση, γιατί η δουλειά μας μπορεί να φαίνεται λαπέρι και, ναι, και τις απογοητεύσεις της. Βέβαια. Έχει πολλά πράγματα. Και δεν είναι και στρωμένη με ροδοπέταλα όλη αυτή η πορεία. Ναι. Είναι... Έχω γράψει στο βιβλίο μου, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν 10 χρόνια, το τίμημα της τόπης. Έχετε και αναφέρομαι μέσα σε όλη την προσωπική μου ζωή και την καλλιτεχνική μου ζωή και γράφω τα πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν. Έχω περάσει πάρα πολλά και καλά και χαρούμενα και τραγικά. Είναι στο παιχνίδι της ζωής, της καθημερινότητας. Ωστόσο, αυτή η δουλειά. Είμαι πολύ, πολύ γεμάτος, πολύ χορτάτος. Και ό,τι ονειρεύτηκα, ό,τι στόχους έβαλα. Μάλιστα. Τους πέτυχα. Είχα την υπομονή, τη δύναμη, το κουράγιο. Ό,τι δεν τολμούσαν να κάνουν οι άλλοι, έλεγα θα το κάνω. Και το έκανα και γινόταν επιτυχία. Μάλιστα. Και δεν το μετανιώνετε ωστόσο, κύριε Φλωρινιώτη. Καθόλου, καθόλου. Και είμαι ευχαριστημένος άμα ξαναγεννιόμουν, ήθελα πάλι να γίνω ευχαριστή. Χαίρομαι που το ακούω. Ναι. Λοιπόν, στο επόμενο βίντεο που ακολουθεί, προσκαλούμε τους φίλους τηλεθεατές για αυτά τα σπουδαία τηλεοπτικά σας σοου, για αυτά τα εφάμιλα του εξωτερικού, λαμπερά κοστούμια και σκηνικά. Η καλή συνάρτηση στο κοντρόλ. Γύρω μας παντού παντού χιλιάδες ήχοι. Να βρεθείς χιλιάδες οι φωνές. Δεν υπάρχουν πια καινού καινούργοι στίχοι. Δεν υπάρχουν άλλες άλλες μουσικές. Επιτρέψτε μου να πω ότι ήταν οι χρυσές εποχές. Αυτό το τραγούδι το 80 είχα πάει στο διαγωνισμό στα προκριματικά της Eurovision. Μάλιστα. Τελικά δεν βγήκα εγώ, αλλά εντάξει, τότε έγινε ολόκληρος χαμός. Τι θέλει ο Φλωρινιώτης με τα λαμέ και με αυτά. Στην Eurovision, γιατί γράφανε οι εφημερίδες. Τελικά, όταν πήγα στα προκριματικά, δεν είναι αυτό το βίντεο από την Eurovision, είναι διαφορετικό. Διαφορετικό. Λέω, θα ντυθώ πιο σοβαρά από όλους. Και έβαλα το γαβριάτικο το κουστούμι μου και πήγα και όλοι όταν με είδανε. Τι λέει, αυτός είναι ο Φλωρινιώτης. Είχατε όμως και έχετε το δικό σας προσωπικό στυλ και αυτό σας τιμά, να ξέρετε. Γιατί έχετε και τον τρόπο να το υποστηρίξετε και τον τρόπο να το παρουσιάσετε σωστά προς τα έξω, κύριε Φλωρινιώτη. Ναι, μου πάει. Γι' αυτό αν δεν μου πήγαινε, δεν. Κατά καιρούς μου λέγανε, κοίταξε, πόρεσε αυτά τα ρούχα. Μια φορά μου είπα τότε που ήταν της μόδας τα πολύ φαρδιά ρούχα και έτσι. Ναι. Μα είναι στην εποχή, πόρεσε πάνω μια παντελόνα φαρδιά, που καμίσα φαρδιά. Δεν λέω να τους κάνω το χατήρι. Μόλις τα φόρεσα και βγήκα στην πίστα, έκλαιγα μέσα μου. Έλεγα, Παναγία μου, πώς είμαι έτσι, δεν θέλω. Μόλις πήγα εδώ, ποιος τα θέλει, τα χαρίζω, πάρτε τα. Και μπράβο σας που το κρατήσατε και το υποστηρίξατε, γιατί ξέρετε... Και θα το υποστηρίζω, και θα το υποστηρίζω. Και ως έτσι, γιατί το αγαπάω, αυτό με έτσι. Ανέδειξε. Μάλιστα. Η φωνή μου οπωσδήποτε, αλλά και αυτό ήταν ένα μεγάλο προσόν, διότι... Και τώρα ακόμα σε όλες τις εκπομπές, όλο γράμμα δούνε κάποιον με στράς ξένο και έτσι ο Φλωρινιώτης της Τουρκίας. Ναι, γιατί έχετε το δικό σας στίγμα αφήσει σε όλη αυτή την πορεία. Ναι. Επόμενος μας σταθμός, κύριε Φλωρινιώτη, οι ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες με αυτά τα εκπληκτικά βίντεο κλιπ, τα λουλούδια, τα πιάτα στην πίστα. Παρακαλώ, στην άλλη στο κοντρόλ. Σε κοιτώ και προσπαθώ, μήπως μπορέσω κι εγώ μες στα μαύρα μάτια σου. Άνθρωπο ζητώ και άνθρωπο δεν βρίσκω. Ο κόσμος όλο σήμερα το έριξε στο δίσκο. Άνθρωπο ζητά και άνθρωπο δεν βρίσκει. Μονάχα UFO και η καμένη δίσκη. Στο παρατήρι, σου στο παρατήρι.
να ζούμε μαλωμένοι. Άνοιξε μου λιγουλάκι και έξω κάνει κρύο. Κόπει πως ο χειμώνας είναι καιρός για δύο. Στο κόπει πως ο χειμώνας είναι καιρός για δύο. Κύριε Φρονιώτη, είναι η νοσταλγία κάποιων άλλων όμορφων εποχών, έτσι. Με συγκινήσατε πολύ. Περιττό να σας πω το πιο ωραίο αφιέρωμα που μου έχουν κάνει ποτέ. Μα δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχουμε πολλά να δούμε μαζί σας και χαίρομαι πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και μας τιμά η παρουσία σας σήμερα. Ξέρετε, δίνεται και ιδιαίτερη χαρά στους απόδημους όπου πραγματικά σας αγαπούν. Φίλους στην Κύπρο που μιλάμε και στα Messenger και έτσι. Αλλά και έχω έρθει και στην Κύπρο, είχα έρθει στη Λάρνα καμιά φορά, μετά στο φεστιβάλ της Κάσμπερκ που γίνεται, τότε είχα έρθει με τη Λίτσα Διαμάντη, με την Μαρία Λιπέρη και σε ένα ρολοδιτήτρο στη Λεμεσό που είχε τα γενέθλιά του, ήταν πολύ φαν και οι συνεργάτες τους με ψήσαν ορθό εκεί να του κάνουν έκπληξη. Και το έκανα. Κύριε Φρονιώτη, μία ώρα κύλησε χωρίς να το καταλάβουμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί με τα όσα ακούμε και βλέπουμε καθημερινά, σας ευχαριστούμε που μας ταξιδέψατε για μία ώρα σε κάποιες άλλες όμορφες εποχές. Το κλείσιμό σας και τον επίλογό σας θα ήθελα, γιατί θα πρέπει να σας εκφράσω την ευχαριστία μου και την τιμή που μας κάνατε για να εμφανιστείτε τηλεοπτικά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινήσατε πάρα πολύ. Είσαστε η μόνη εκπομπή που μου έκανε τόσο ωραίο, τόσο μεγάλο και τόσο ωραίο αφιέρωμα. Και θα ήθελα να έχετε την καλοσύνη να μου το στείλετε να το έχω στο αρχείο. Με τα χαράς ηλεκτρονικά θα σας το αποστείλω και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δημιουργείτε σε εσάς την οικογένειά σας και να είστε πάντοτε καλά. Δύναμη αυτές τις μέρες για όλους μας, κύριε Φλωρινιώτη. Αυτά με κάνουν. Αυτά που βλέπω με κάνουν να συνεχίζω πάλι με πολύ αγάπη, με πολύ πάθος. Και έχω ακόμα ενέργεια. Έχω να δώσω πάρα πολλά ακόμα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και θα τα δώσω όποτε μπορώ και αν μου αφήσουν το περιθώριο, γιατί είχα πολλά να δώσω στην καριέρα μου, αλλά με προβληματίσανε πολύ, μου κόψανε τον δρόμο μου, σταματήσανε όταν θα κάνω κάνει πόδι πολύ μεγάλο, παπ, θα σταματούσανε, δεν ξέρω αυτά που έκανα. Τα βλέπω και χαίρομαι. Και αυτά είναι τεράστια στην πορεία ενός καλλιτέχνη. Και μένα, κάνατε ναι, και ναι, πράγματα ναι, που δεν έχουν κάνει οι περισσότεροι, κύριε Φρονιώτη, να ξέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά και σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εις μνήμην Γιάννη Φλωρινιώτη, αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη, τραγουδιστή, ηθοποιού και showman από τους λίγους. Πάμε και μια ματιά στο όμορφο Παρίσι. Γιατί βήμα-βήμα, ο Αλέξης Σοφοκλέους, ο δικός μας εθελοντής πεζοπόρος, συνεχίζει τη φιλανθρωπική του δράση από χθες, 6 του μήνα, 7, 8 και 9, θα περπατήσει το Παρίσι όπως περπάτησε και τις Κυκλάδες και δεν με πήρε, όπως περπάτησε και όλη την Κύπρο και δεν με πήρε, τώρα περπατάει και όλο το Παρίσι και δεν με έχει πάρει. Την επόμενη φορά θα βρει άλλη εκπομπή για να τον βγάλει στον αέρα και να τον παρουσιάσει. Καλησπέρα, έλα Αλέξη. Πολύ καλά τα είπες του κάμου και προσθέσεις και την Ιορδανία και τις χώρες παρακάτω που περιμένω για να πάω να βοηθήσω, γιατί όπου με καλέσουν πάω και έχουμε, βοηθώ. Έχουμε η Ιορδανία. Για φιλανθρωπικό σκόπο σου προστάω πολλά. Α, μάλιστα. Λοιπόν, αστειεύομαι. Μένα μου αρέσει, ξέρεις, να κάνουμε πλάκα και παρέα μαζί. Άλλωστε, δουλεύαμε και τις κυπριακές αεροδρομές μαζί τουλάχιστον εμείς οι δύο 20 χρόνια. Δεν είναι και λίγα. Λοιπόν, να πρέπει να σας πούμε, ο Αλέξης Σοφοκλέους συνδράμει αυτή τη φορά το τουρνουά του τένις Ρολάν Καρός και την προσπάθεια της γαλλικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης τένις χωρίς όρια και περιορισμούς, πραγματοποιώντας συνολικά τη διαδρομή των 60 χιλιόμετρων στο όμορφο Παρίσι. Πού βρίσκεσαι σήμερα? Σήμερα, Λουκά μου, βρίσκομαι ακριβώς εδώ που ξεκίνησα την περασμένη Δευτέρα, έξω από την κεντρική είσοδο του Ρολάν Καρός, όπως βλέπετε πίσω μου. Ναι, ναι. Το φυσικά το διεθνή τουρνουά συνεχίζεται. Θα έχουμε την ευκαιρία να το επισκεφτούμε την ερχόμενη Παρασκευή, να παρακολουθήσουμε και αγώνα του παρατένι. Αλλά σήμερα έχουμε ολοκληρώσει τον περιμετρικό γύρο του Παρισιού, 40 ακριβώς χιλιόμετρα, συν
τις επόμενες δύο μέρες θα συμπληρώσουμε τα 60 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Αύριο φυσικά η πεζοπορία μας θα συνεχιστεί βήμα-βήμα μέσα στο Παρίσι αυτή τη φορά, για να πάμε να δούμε από κοντά όλα τα αξιοθέατα και να συνεχίσουμε να συντράβουμε τις προσπάθειες του μη κερδοσκοπικού φιλανθρωπικού οργανισμού Θέλης Χωρίς Όρια, που εδρεύει εδώ στο Παρίσι. Και όπως είδατε και χθες, η πρόεδρος του είναι συμπατριώτησά μας, που μένει μόνιμα εδώ στο Παρίσι. Δεν είναι σήμερα μαζί μας, διότι έχει και αυτή αρκετά πράγματα να τρέξει. Όμως εμείς συνεχίσαμε μαζί με εθελοντές και φτάσαμε εδώ ακριβώς από όπου ξεκινήσαμε την περασμένη Δευτέρα. Και χαίρομαι και είναι συγκινητικό το γεγονός ότι άνθρωποι που δεν μιλάνε ελληνικά, δεν γνωρίζουν τον Αλέξη, ξέρουν όμως το σκοπό για τον οποίο βρίσκεται στο Παρίσι, τρέχουν δίπλα του και περπατούν δίπλα του για αυτό το σκοπό και βέβαια για αυτή την εξέλιξη του τένις με αμαξίδιο για παιδιά και ενήλικες. Ακριβώς, ακριβώς, και αυτό είναι το σπουδαιό και όχι μόνο αυτό, αλλά το παρατένις εδώ πέρα είναι ένα άθλημα όπως όλα τα παραολυμπιακά αθλήματα, το οποίο έχει και τέτοιες και στο διεθνές τουρνουά του Ρολάν Καρός, όπου αθλητές κάνουν τεράστιες εκδηλώσεις. Αντιλαμβάνεστε, σε πολύ ψηλό επίπεδο. Πολύ ήδη σωστά. Έχουμε πάρει και πράγματα που μας έστειλε μια ακαδημία εδώ στο Παρίσι από αγώνες που γίνονται αυτή την ώρα με αθλητές του τένις. Μπορεί να είναι σε πιο αρχικό επίπεδο, όμως έχουμε τα πράγματα τα οποία θα στείλουμε, Λουκά. Ωραία. Για να μπορέσουμε να τα μεταδώσουμε αύριο. Ωραία. Πάμε να κάνουμε μια στάση στο χθεσινό περίπατο και στο βήμα-βήμα το Παρίσι και να επανέλθουμε. Δεύτερη μέρα, βήμα-βήμα το Παρίσι για το τένις χωρίς όρια. Και συγκεκριμένα για το πάρα τένις εδώ στο Παρίσι, στα πλαίσια φυσικά και του διεθνούς τουρνουά τένις, το Ρολάν Καρός. Από εκεί ξεκινήσαμε χθες. Σήμερα η δεύτερη μέρα θα συνεχίσουμε το γύρο του Παρισιού, γιατί οι άνθρωποι αυτοί αξίζουν τη μέγιστη προσπάθειά μας. Και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ, για να βοηθήσω και να συνδράμω στις προσπάθειες του συνδέσμου για τένις χωρίς όρια. Ξεκινάμε από το σημείο ακριβώς που τελειώσαμε χθες, εδώ στη Φιλαρμονική του Παρισιού. Εδώ που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και το ανάφερα και το αναφέρω ξανά, ότι εδώ οι Γάλλοι, οτιδήποτε αφορά σε τέχνες και πολιτισμό, έχει το χώρο τον οποίο στεγάζεται. Και μιλάω ακόμη και για μουσείο μουσικής. Αυτά λοιπόν είναι παραδείγματα τα οποία όλες οι χώρες θα πρέπει να υιοθετήσουν, ούτως ώστε να έχουμε μια πιο πολιτισμική χώρα και πιο προσιτή για όλους μας. Να είστε όλοι καλά. Βήμα-βήμα το Παρίσι και συνεχίζουμε. Βήμα-βήμα το Παρίσι και ο καιρός σας κάνει τη χάρη, έτσι. Γιατί το Παρίσι δεν συνηθίζει να έχει τέτοιο καιρό μήνα Ιούνιο, αρχές. Και είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι στο Παρίσι είναι 24 ώρες το 24ωρο ηλιοφάνεια, ενώ στην Κύπρο μέχρι το μεσημέρι είναι καλοκαίρι και το απόγευμα είναι φθινόπωρο αυτές τις μέρες. Πάρα πολύ σωστά τα είπες. Να πω και κάτι που μου έκανε εντύπωση, που φυσικά είναι γνωστό, ότι εδώ αυτές τις μέρες βραδιάζει στις 10 το βράδυ. Οπότε, αγαπητέ μου Λουκά, ότι έχουμε χρόνο απεριόριστο, το άπλετο χρόνο με υπέροχο καιρό. Ένα πολύ δροσιστικό αεράκι που συνοδεύει τις πάντες αυτές. Θα σταθώ σε κάτι πολύ σημαντικό που έκανε σήμερα το πρωί. Όταν ξεκινούσα από το ξενοδοχείο Πούλμαν στο Παρίσι, που ήταν αρχικός, ήταν αφετηρία της σημερινής πεζοπορίας, και να πω ότι εκεί που στεγόμουν ήταν ένας πατέρας με το γιο του, οι οποίοι είναι απλώς αθλητές τένις. Παίζουν μαζί σαν πατέρας και γιος. Είδαν το τι κάνουμε μέσα από τις σελίδες. Στο Facebook θα αναρωτώ καθημερινά το τι κάνουμε και ήρθα και προσπάθησα μαζί μου τα 12-17 χιλιόμετρα. Τώρα πήγα στο σπίτι τους φυσικά οι άνθρωποι, αλλά είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες. Και συγκινητικό παράλληλα. Να πούμε ότι η πρεσβεία της Δημοκρατίας, ο κύριος πρέσβης στο Παρίσι, θα είναι μαζί σου την τελευταία μέρα, την Παρασκευή. Θα συνδεθούμε. Θα είναι εκεί και η Θωμαϊδα, η Θωμαΐς, η ανταποκρίτριά μας, όπου θα σε καλύψει και τηλεοπτικά και στα ενημερωτικά προγράμματα και στα τηλεοπτικά μας. Και ως επίσης οι καλοί συνάδελφοι του Euronews, όπου κάλυψαν την όλη προσπάθεια, Αλέξη. Σαφέστατα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρειάστηκε να αλλάξουμε λίγο πλάνο, όπως είδατε, αγαπητέ μου Λουκά, γιατί είχε πάρα πολύ. Έλα και λίγο πιο κοντά στην κάμερα, αν έχεις την καλοσύνη, για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο ήχο. Αλέξη, ναι. Λοιπόν, λοιπόν, ναι. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια αυτού του μεγάλου τουρνουά που γίνεται εδώ πέρα, πρέπει να ακούμε και τις οδηγίες των αρμοδίων. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα τεράστιο γεγονός εδώ στο Παρίσι. Είναι και θέμα ασφάλειας και συγκρονισμού. Σαφώς. Και ξέρουμε και εσύ, Λουκά μου, και εγώ, τι σημαίνει κανονισμοί. Πάντα δεν τους σεβόμαστε, ειδικότερα όταν βρισκόμαστε εκτός χώρας, έτσι. Πολύ σωστά. Γι' αυτό και άλλωστε είχαμε και αυτή την ειδική ταυτότητα, η οποία εκπροσωπούσε όχι μόνο την αεροπορική εταιρεία,
αλλά και ολόκληρο το κράτος πίσω από εμάς. Άρα και η σωστή συμπεριφορά δεν ήταν θέμα υποχρέωσης, ήταν θέμα κουλτούρας και συνείδησης, εγώ θα έλεγα. Αύριο σε θέλω μπροστά από τον πύργο του Άιφελ ή από την αψίδα του Θριάμβου. Πού θα συνδεθείς αύριο? Σκεφτόμουν τον πύργο του Άιφελ, αλλά τώρα μην κάνεις να το σκέφτομαι λίγο. Να τονίσω κιόλας ότι σε αυτό που είπες προηγουμένως, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, ότι δεν είναι τυχαίο πάνω στο πέθομο που έχω τη σημαία τόσο της πατρίδας μας, της Κύπρος, ναι, και της Γαλλίας. Ναι. Είναι, θεωρώ τον εαυτό μου και την δραστηριότητα αυτή, Λουκά μου, ότι εκπροσωπώ είτε με έμεσο είτε με άμεσο τρόπο φυσικά την Κύπρο, την πατρίδα μας, σεβόμενη πάντα τους κανονισμούς και της κουλτούρας οποιασδήποτε χώρας και αν επισκεφτούμε. Και εμείς υπερήφανος για σένα, για τους διοργανωτές και για όλους όσοι συνδράμουν και βοηθούν συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη, Αλέξη μου. Ραντεβού αύριο, την ίδια ώρα. Ραντεβού αύριο περίπου την ίδια ώρα από το πύργο του Άιφελ για το Tennis χωρίς όρια από εδώ στην πρωτεύουσα της Γαλλίας στο Παρίσι, την πόλη του φωτός, στα πλαίσια πάντοτε του υπέροχου Roland Garros. Bon chance, Αλέξη μου, καλή επιτυχία, απιαντό στο Επανιδίν. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι. Σε χαιρετώ. Επίσης, γεια σας. Γεια χαρά, ελάτε συνάδελφοι. Πάμε να δούμε και το τελευταίο βίντεο που μας απέστειλε ο Αλέξης. Έχουμε τερματίσει τη δεύτερη μέρα εδώ στο Club Tennis του Μπερσί, όπως λέγεται. Εδώ όπου εκτός από τένις υπάρχει και το παρα τένις. Είναι μια πεζοπορία η οποία γύρω στα 10 χιλιόμετρα σήμερα, με υπέροχο καιρό εδώ στο Παρίσι. Η πορεία συνεχίζεται βήμα-βήμα λοιπόν το Παρίσι για το τένις χωρίς όρια. Bonjour à tous, fin du deuxième parcours de l'association Tennis Sans Limite. Nous sommes arrivés au club de Paris-Bercy, qui est affilié à la Fédération Française de Tennis au niveau du para-tennis. Si vous voulez nous suivre pour le troisième parcours demain, rejoignez-nous ici sur Twitter, Instagram, Facebook. On vous attend. Θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή μουσικά. Είμαστε σε πάρα πολύ καλά χέρια και θα πρέπει να σας πούμε ότι μαντολίνο και κλασική κιθάρα διαλέγονται σε μια παράμιλη μουσική πανετεσία με διασκευές από τραγούδια και ηχοχρώματα από όλες τις χώρες, εποχές, θα έλεγα και είδη της μουσικής. Ένας δικός μας άνθρωπος πια, η Γεωργία Κόμπου στο μαντολίνο και ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, ο Κωνσταντίνος Οικοδομίδης, στην κλασική κιθάρα, παρουσιάζουν τη συναυλία με τίτλο Musical Dialogues. Μουσική διάλογη. Ένα μαντολίνο και μία κιθάρα σε μουσικούς διαλόγους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αυτή την Τετάρτη που μας έρχεται στις 14 του μήνα στις 7.30 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Στροβόλου εδώ στη Λευκωσία και στην αίθουσα εκδηλώσεων Νικόλας Μούντις. Είναι στην Οδό Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, για όσους γνωρίζετε. Η Γεωργία λοιπόν Κόμπου στο μαντολίνο και ο Κωνσταντίνος Οικοδομίδης στην κλασική κιθάρα ερμηνεύουν αυτές τις υπέροχες διασκευές έργων για τον κινηματογράφο και συνθέσεις Σιωπέν, Πιατζόλα, στο Στάκοβιτς, δένεται η γλώσσα, Θοδωράκης και Τσιτσάνης. Τους έχουμε στο στούτιο και είναι χαρά μας να τους καλωσορίσουμε. Καλώς τους και τους δυο, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ που είστε εδώ, που κάνετε τον κόπο, που έρχεστε και μας αλλάζετε και τη διάθεση μετά όσο ακούμε καθημερινά, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ και τα ανάπαλλη. Και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το πάντρεμα του μαντολίνου και της κιθάρας, Γεωργία μου. Είναι ένα καινούργιο εγχείρημα, ναι, το οποίο προέκυψε μετά από, δεν ξέρω, κάποιες δοκιμασίες στη ζωή μου και θέλησα να ασχοληθώ με το μαντολίνο. Δεν είπα ότι θα εγκαταλείψω τον μπουζούκι. Σαφέστατα, προς Θεού. Δεν δεχόμαστε εμείς. Ήταν κάτι που το ήθελα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Να ασχοληθώ με αυτόν το είδος της μουσικής και βρήκα πολύ καλόν συνεργάτη σε αυτόν το εγχείρημά μου, τον Κωνσταντίνο, που είναι ένας εξαιρετικός μουσικός. Σε ένα μουσικό ταξίδι και εσύ να πάνε. Ακριβώς. Κωνσταντίνε, από τη Λεμεσό κι εσύ. Κι εγώ από τη Λεμεσό. Και χαίρομαι που τα οικονομικά ως σπουδές, που ήταν η αρχική κατεύθυνση και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θράκης. Ακολούθησε η κιθάρα, βέβαια ήταν παράλληλη, στο Νέο Δίο Θεσσαλονίκης και βέβαια και με αυτόν τον σπουδαίο διακεκριμένο καθηγητή σου, εκεί όπου είχες τη χαρά, τον Κώστα τον Κοτσιόλη, να σου μεταφέρει την κληρονομιά, θα έλεγες.
Την κληρονομιά θα λέγαμε, ναι. Ναι. Και όλη την γνώση στο όργανο. Ναι. Και το σεβασμό περισσότερο και των μουσικών ακουσμάτων, είτε είναι ελληνικά, είτε είναι ξένα. Mm-hmm. Γιατί είναι ένας δύσκολος συνδυασμός, αλλά όταν υπάρχει αγάπη, γίνεται μια υπέροχη, αν θέλεις, ένα πάντρεμα, μια αγάπη, μια αγκαλιά, θα έλεγα, διαφορετικών ακουσμάτων. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς, μέσα στο ρεπερτόριο κάθε οργάνου, που όταν διδάσκεις, είσαι ακόμα μαθητής, υπάρχουν υποχρεωτικά Έλληνες συνθέτες μέσα. Μάλιστα. Μέσα σε αυτό το κλασικό πλαίσιο όλο που πρέπει να ερμηνεύσεις και να αποδώσεις μαζί με ένα Μπαχ, με ένα Ντόουλαν. Όλο αυτό το πράγμα. Θα να σας πούμε ότι στο ενεργητικό του αγαπητού Κωνσταντίνου Οικονομίδη περιλαμβάνονται εμφανίσεις σε διάφορες συναυλίες στην Κύπρο ως σολίστα, αλλά και σε σύνολα μουσικής δωματίου ως σολίστ και στο εξωτερικό. Και βέβαια η Γεωργία δεν θέλει και πολλές ιδιαίτερες συστάσεις. Βραβευμένη συνθέτρια και από τα Global Music Awards στην Καλιφόρνια. Έχει κυκλοφορήσει δίσκους με την FM Records. Συμμετείχε σε συναυλίες με τους Πολυκανδριώτη, Τσέρτο, Ανδρεάτο, Πεκιζίνα, Θεοδωρίδου, Ασλανίδου, Καρουνάκη, Διονυσίου, Κότσιρα, Βιολάρη. Έχει γράψει και τη δική της μουσική για τον Μπάμπι Τσέρτο και την Ένα Βενετσάνου και έχει γράψει επίσης μουσική για την ταινία ξένης παραγωγής. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει και όργανα παραδοσιακής μουσικής, mm-hmm. Γεωργία μου. Και αυτό δείχνει μια εξέλιξη δική σου εσωτερικής ανάγκης μουσικής. Ακριβώς. Μάλιστα. Και βέβαια μεγάλο σταθμό στην καριέρα της αποτελεί και αυτή η γνωριμία της με τον Μίκη Θεοδωράκη και την κυκλοφορία του Ζορμπά σε βίντεο κλιπ, το οποίο παρουσιάσαμε επίσης από αυτήν εδώ την εκπομπή. Θέλω να σου πω ευχαριστώ για το γεγονός ότι μας δάνεισες όλα αυτά τα ακούσματα κιθάρας και μπουζουκιού και βέβαια σήμερα μαντολίνο, όπου τα χρησιμοποιούμε αναταχτά χρονικά διαστήματα ως μουσικό χαλί σε διάφορα οπτικά. Ευχαριστώ πολύ, Λουκά. Και εμείς ευχαριστούμε. Τι θα ακούσουμε σήμερα? Σήμερα θα ακούσουμε το Άστρο της Ανατολής του Μάνου Χατζηδάκη, που ήταν μουσική επένδυση από το Top Capi. Μάλιστα. Και πραγματικά ένα άκουσμα το οποίο σε ταξιδεύει είτε έχει να κάνει με Ελλάδα είτε όχι. Είναι φοβερό. Ο καθένας τοποθετείται πάνω σε αυτό το τραγούδι, ανεξαρτήτου εθνικότητας και εθνότητας. Να αρχίσουμε. Να αρχίσουμε, παρακαλώ. Φυσικά. Μα τι ωραία. Μα τι ωραία πραγματικά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σαν χάδι στα αυτιά.
και πόσο το μαντολίνο στέκεται επάξια και εκπροσωπεί την απουσία του μπουζουκιού, Γεωργία. Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος και πώς εκφράζομαι με το μαντολίνο και με τον μπουζούκι. Ναι, αλλά δεν έχει να ζηλέψει κάτι από το κλέψιμο της παινιάς ενός μπουζούκι. Ίσως είναι η γυναικεία προσέγγιση που δίνω στον μπουζούκι. Προφανώς. Ίσως γι' αυτό. Ναι, ναι, ίσως. Ωστόσο, χαιρόμαστε πάρα πολύ που οι φίλοι θα έχουν τη δυνατότητα στις 14 του μήνα, στις 7.30 το βράδυ, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Στροβόλου, στην αίθουσα εκδηλώσεων Νικόλαος Μούντης, εδώ στη Λευκοσία, να απολαύσουν τη Γεωργία και τον Κωνσταντίνο Οικονομίδη σε μαντολίνο και κλασική κιθάρα. Και με αυτό το υπέροχο συναπάντημα και τους μουσικούς διαλόγους που σας υπόσχονται, μέρος των οποίων σας μεταφέρουμε εμείς σήμερα στην εκπομπή και στην Κύπρο και στο εξωτερικό που μας βλέπετε αυτή την ώρα. Τι θα ακούσουμε μετά? Ταραντέλα. Μετά θα ακούσουμε μια ταραντέλα ναπολιτάνα, όπου ήταν μουσική που χόρευαν σε γάμους. Μάλιστα. Και είναι παραδοσιακό τραγούδι της Ιταλίας, μουσική της Ιταλίας. Άρα μας πάτε λίγο δυτικότερα τώρα. Ναι, ναι. Θα έχουμε μια αλλαγή και παρακαλώ. Στο ύφος και στο συνέστημα. Αυτά και πολλά άλλα 14 του μήνα, έτσι, την ερχόμενη Τετάρτη, στις 7.30 το βράδυ, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Στροβόλου. Να είστε όλοι εκεί. Το χρειαζόμαστε. Γιατί πλησιάζουν και οι θλιβερές επέτειοι τον επόμενο μήνα και τα πράγματα θα μαυρίσουν πάλι τις ψυχές όλων. Να σας πούμε ότι η Γεωργία είναι η πρώτη στο μπουζούκι γυναίκα, εδώ και 4 και πλέον δεκαετίες. Ήταν συνείδητη η επιλογή του μπουζούκι, αλήθεια? Δηλαδή ένα κορίτσι δύσκολα επιλέγει ένα μπουζούκι για όργανο. Επιλογή του πατέρα μου ήταν. Α, ήταν ο τον κύριος... οποίο ευγνωμονώ. Ο κύριος Αδάμος. Α, το χαιρετάμε. Ο οποίος σου είπε πήγαινε να μάθεις μπουζούκι, Γεωργία. Μου το είχε φέρει στο σπίτι. Α, ναι. Και μου είπε αυτό θα ξεκινήσεις. Νόμιζα εγώ ότι ξέρω ότι θα το κρεμάσω στον τοίχο. Και ξεκινήσαμε μαζί με την αδερφή μου, στον δάσκαλό μας, τον Κώσταντο Σοφιανό. Ναι. Σαν ντουέτο, η αδερφή μου με την κιθάρα και εγώ με τον μπουζούκι. Μάλιστα. Και πηγαίναμε στο μάθημα Λουκά μου και μόλις τελειώναμε, ο πατέρας μου έπαιρνε τηλέφωνο να δει αν είχα κάνει εξάσκηση αυτό που διδάχτηκα. Μάλιστα. Αν δεν ήταν ο πατέρας μου, δεν θα έφτανα εδώ που είμαι αυτή τη στιγμή. Η επιμονή του και η έγνοια του και η αγάπη ακριβώς. Του. Σε αντάμυψε όμως. Σίγουρα. Μάλιστα. Τι ακούμε τώρα? Γιατί δεν είμαι Κωνσταντίνο. Τώρα θα παίξουμε
Μια Λα Σπανιόλα από την Ισπανία είναι κομμάτι που είναι βασικά όπερας και θα παίζουμε το κομμάτι χωρίς τα λέω, instrumental βασικά. Μάλιστα, ορχιστρικό. Ορχιστρικό, ναι. Άντε, πάμε ακόμη δυτικότερα, από την Ιταλία στην Ισπανία. Έτσι. Υπέροχα. Την ερχόμενη Τετάρτη, μην ξεχνάτε, στις 7.30 το βράδυ, 14 του μήνα, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Στροβόλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για να περάσουμε υπέροχα, βλέπετε και την Αφίσα. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που ο Δήμος Στροβόλου συμπράττει με τη Γεωργία και τον Κωνσταντίνο σε αυτή την προσπάθεια και δίνει τη δυνατότητα στους δημότες, συνδημότες μας, να περάσουν υπέροχα εκείνη τη μέρα. Κωνσταντίνε, ποιο υπερίσχυσε τελικά, τα οικονομικά ή η μουσική? Η μουσική, αναμφισβήτητα. Ναι. Αλλά και τα οικονομικά πολύ διάβασμα τότε. Οπωσδήποτε. Για να καταφέρω να πάρω το πτυχίο. Ναι. Ήταν επιλογή. Αφού η μουσική προϋπήρχε, ήταν επιλογή ή ήταν απλά μία άλλη κατεύθυνση η οποία έδωσε τις ευκαιρίες. Οι γνώσεις είναι γνώσεις έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Και βοηθάνε και καλλιεργούν και το μέσα και το έξω ενός mm-hmm. ανθρώπου. Αλλά είμαι σίγουρος ότι πάντα υπήρχε εκεί η κιθάρα σε μια γωνιά όταν... Δεν ήταν σε γωνιά. Όχι, εννοώ, όταν τα μαθήματα ήταν πολλά στα οικονομικά, έκανες μια γύρα και μια ανάσα και ξανασυνέχιζες την προσπάθεια.
Γύρες, όχι γύρα. Γύρες. Ξυπνούσα από το πρωί, έπρεπε να διαβάσω κιθάρα, μετά να πάω πανεπιστήμιο, να διαβάσω για το πανεπιστήμιο, να διαβάσω για τις εξετάσεις, να διαβάσω για την κιθάρα. Ναι. Τώρα πώς τα κατάφερνα. Τα κατάφερες όμως. Ναι, ούτε δεν ξέρω. Ναι. Ναι, είναι κάποια πράγματα που αν μας έβαζαν τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να δω. Όχι, δεν. Αλλά εντάξει, τότε είναι διαφορετικό. Είναι και οι εποχές διαφορετικές και οι αντοχές διαφορετικές. Mm-hmm. Και ο τρόπος σκέψης άλλος και διαφορετικός. Το αποτέλεσμα είναι που μετράει, ότι κάνετε αυτό που αγαπάτε. Mm-hmm. Και είναι και το πιο όμορφο στη ψυχή. Τι θα ακούσουμε τώρα? Τώρα θα ακούσουμε το Una, Por Una Capesa του Carlos Gardel, που είναι από το ταινία Άρωμα Γυναίκας. Άρωμα Γυναίκας. Mm-hmm. Έλατε, σας ακούμε. Γεωργία, Κωνσταντίνα. Σημειώστε την ημερομηνία και μην την ξεχνάτε. Τετάρτη, ερχόμενη, 14 του μήνα, στις 7.30 το απόγευμα, στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Στροβόλου, όπου το μαντολίνο και η κλασική κιθάρα της Γεωργίας και του Κωνσταντίνου Οικονομίδη, της Γεωργίας Κόμπου και του Κωνσταντίνου Οικονομίδη, θα συμπράξουν και θα έχουμε ένα υπέροχο μουσικό αποτέλεσμα. Ποιο ήταν η ιδέα να παντρευτεί το μαντολίνο και η κιθάρα? Νομίζω τη Γεωργία. Είμαι σίγουρο. Άλλωστε το έκανα και με τον Μπουζούκι. όπου είχαμε και την ευκαιρία και πάλι να παρουσιάσουμε εδώ στο στούντιο με την κλασική κιθάρα. Και είναι ακούσματα τα οποία κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι μπορούν να συνυπάρξουν. Αλλά γιατί να μην συνυπάρχουν? Είναι και τα δύο έγχορδα. Έχουν και τα δύο την ίδια ρίζα, την ίδια βάση, θα έλεγα. Χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολλές φορές και στη μαντολινάτα του Δήμου Πατρέων. Με τα μαντολίνα και με τις κιθάρες. Ναι, ορχήστρα ανοιχτών εγχόρδων. Μάλιστα, ναι. Εκεί. Πάτρα, είναι σπουδαία μαντολινάτα. Σπουδαία μαντολινάτα, όπου τιμάει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό την όλη αυτή η προσπάθεια. Και να που το αποτέλεσμα με μία μόνο κιθάρα και ένα μαντολίνο έχει πραγματικά... Ευχόμαι και στην πόλη μας, Λουκά μου, στη Λεμεσό που έχει την παράδοση. Ναι. Κάποτε να... Ναι.
Με τόσα μαντολίνα. Μια μαντολινάτα. Βέβαια, και κανταδόρου κλπ. Να δημιουργηθεί μια μαντολινάτα. Νομίζω οδεύουμε σε καλό δρόμο. Αλήθεια. Ναι. Θα χαρώ πάρα πολύ να γεμίσουμε εδώ το στούντιο με μαντολίνα. Έχω να πω ότι και η Γεωργία, εκτός από ότι είναι η πρώτη γυναίκα Κύπρια στο Μπουζούκι, ναι, νομίζω και στην Κύπρο γενικά, δεν έχει βρεθεί άλλο οργάνο παίχτη ή μουσικό που να φέρει το μαντολίνο τόσο μπροστά, ναι, και να του δώσει πρώτο ρόλο. Πρώτο λόγο και την έγκλη τη ζωή που είχε κάποιες άλλες ωραίες ρομαντικές εποχές. Mm-hmm. Ναι. Mm. Αυτό είναι. Μάλιστα. Έλατε, τι ακούμε. Θα ακούσουμε το βάλς του γάμου της Ελένης Καραίντου. Α, τέλεια, πάμε. Έλατε. Τι ωραία ακούσματα. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Άξισε τον κόπο ο δρόμος από τη Λεμεσό και ευχαριστούμε που τον κάνατε για να έρθετε να μας συναντήσετε εδώ και να βοηθήσουμε όλους τους φίλους να ολοκληρώσουν ήσυχα αυτή τη ημέρα. Τι έχουμε στη συνέχεια, αφού σας υπενθυμίσω ότι την Τετάρτη που μας έρχεται, 14 του μήνα στις 7.30 το βράδυ, το μαντολίνο και η κλασική κιθάρα της Γεωργίας Κόμπου και του Κωνσταντίνου Οικονομίδη σας περιμένουν στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Στροβόλου, στην αίθουσα εκδηλώσεων Νικόλας Μούντης, εδώ στη Λευκοσία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Και Γεωργία μου και Κωνσταντίνε μου, τι ακούμε τώρα. Τώρα θα παίξουμε μια άλλη διασκευή. Έλα. Δική σου. Δική σου. Α, έλα, Κωνσταντίνε. Του Μανου Χατζηδάκη. Α, τι λέτε. Νομίζω τώρα να μην πούμε τίτλο, θα το καταλάβουν όλοι αμέσως ποιο κομμάτι είναι. Βεβαίως και να το πούμε στο τέλος αν υπάρχει. Ναι, και θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι Χατζηδάκης είναι και το σήμα της εκπομπής μας. Το βάλς του καλοκαιριού, το οποίο είναι το σήμα έναρξης της εκπομπής ραδιοφωνικά από το 1969 μέχρι και σήμερα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Thank you.
Ηλία Κόμπου και Κωνσταντίνος Οικονομίδης στο στούντιο μαζί μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να μας ταξιδέψετε σήμερα. Ο λόγος σε εσάς για να ολοκληρώσουμε και βέβαια μουσικά θα μας κλείσετε την εκπομπή. Ελάτε. Ευχαριστώ και τους δυο, Γεωργία, Κωνσταντίνε, και θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Γεωργία μου. Καταρχήν ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, Λουκά μου. Εγώ ευχαριστώ. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι. Έχει πάρα πολύ καιρό να εμφανιστώ, το ξέρεις, σε τηλεόραση. Ο λόγος που εμφανίζουμε αυτή τη στιγμή είναι η ιδιαίτερη εκτίμηση που σου έχω. Είναι αμοιβαίο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμο Στροβόλου για τη φιλοξενία. Και επίσης θα ήθελα να αναφέρω μια μεγάλη συναυλία που έρχεται στις 27 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή τριών καταξιωμένων μουσικών, της Νάσιας Τραχονίτου. Μάλιστα. Και της Παμπίνας Κοντέα. Βέβαια. Με την σύμπραξη της Φιλαρμονικής Κύπρου. Μάλιστα. Εμείς οι τρεις είμαστε ασθενείς του γιατρού του Άστρα. Μάλιστα. Του οποίου χρωστούμε πάρα πολύ. Και σε ένδειξη ευγνωμοσύνης θέλουμε να κάνουμε αυτή τη συναυλία, τα οποία έσοδα θα πάνε στα μωρά που έχουν καρκίνο. Τι άλλο, στα μοναδικά χαμόγελα νομίζω, είναι μια οργάνωση για παιδιά που έχουν καρκίνο. Μάλιστα. Και ανυπομονώ πάρα πολύ. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη, εσένα προσωπικά, του Κωνσταντίνου, όλοι όσοι είναι δίπλα σας και βοηθάτε συνανθρώπους και βοηθιέστε και εσείς οι ίδιοι. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Και θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Και εγώ το ίδιο. Και θα ήταν χαρά μας όποιος έρθει να μοιραστεί τη μουσική μαζί μας. Την ερχόμενη Τετάρτη. Την ερχόμενη Τετάρτη, ναι. Στις 7.30. Ναι, είσοδος είναι ελεύθερη για όλο το κοινό. Και ελπίζουμε να αρέσει σε όλους αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουμε μόλις ένα λεπτάκι για να ολοκληρώσουμε. Βοηθήστε μας σε αυτό χρονικά. Okay. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Η εκπομπή σε επανάληψη τα μεσάνυχτα. Γεια χαρά. Πολύ.